Χρόνια πολλά και για αύριο. Έμαθα ότι σε λένε Βάιο. Ναι. Το μαγαζί πώς το λένε? Στάμνα. Πού είναι η Στάμνα? Την έβγαλα από εδώ, τη σπάσανε και θα πω να κλείσω για τα πέλα. Φίλε Βάιε, γιατί έτσι σε νιώθω, δικό μου άνθρωπο. Πόσα χρόνια εδώ το μαγαζί? Από τις 5 Μαΐου το 1986. Αγίου Γεωργίου το άνοιξα, 4 Μαΐου. 5 Μαΐου. 4 Μαΐου το 86 είχαμε Πάσχα. Και 5 Μαΐου είχαμε τα Αγίου Γεωργίου. Και επειδή ήταν ο διοκτήτης του κτηρίου, το λέγανε Γιώργο, έκανα τη μία και την εγγένεια στη γιορτή του. Και μετά από 38 χρόνια πέφτει 5 Μαΐου το Πάσχα. Τι λες τώρα, εσύ τους, μετά από 38 χρόνια. Ναι. Είχες σχέση με εστίαση ή είπες θα ασχοληθώ, θα κάνω εστιατόριο? Ήμουνα στην Αθήνα επάνω, δούλευα σε πολλά μαγαζιά επάνω και ήμουνα με τον Νίκο τον Ξυλούρη, Γιάννη Ξυλούρη, Βασίλης Κουλά, στη Σιλίδη ο Βασίλης, Μοντάκη, Σκορδαλό, Σε ποια περιοχή αυτά? Λεωφόρο Σικρού και Θηγενείας 5 Ζορμπάς, απέναντι Λεωφόρο Σικρού, απέναντι την Αγίου Σώστη. Και φεύγεις δηλαδή από την Αθήνα, από μια πόλη 5 εκατομμυρίων και έρχεσαι στον πύργο. Καταγωγή μου είναι από Καρδίτσα, Άγιο Γεώργιο Καρδίτσες. Στα 11 μου χρόνια πήγα στην Αθήνα, έμενα Πετρούπολη παρά Τιανή. Ασχολήθηκα με το επάγγελμα που έχω. Είναι το μόνο επάγγελμα 50 χρόνια που κάνω. Ένα καρφί στον τοίχο να βάλω, ας πάρω το δάχτυλό μου. Μη μου πεις οτιδήποτε άλλο επάγγελμα. Αλλά στο δικό μου το επάγγελμα εδώ πέρα ήθελα να έχει ο μαμαλάκης. Ο κάθε μαμαλάκης. Τι είναι το αυτό που είναι η σπεσιαλιτή εδώ του μαγαζιού? Δηλαδή εδώ αν έρθει κάποιος να φάει, τι προτείνεις εσύ? Λοιπόν, εξ αρχής, εδώ είναι μάρτυροι κύριοι. Η παλιοπαρέα. Κοκορετσάκια στη σούβλα, κοτόπουλα, αρνιά. Ψητά με λίγα λόγια. Πάντα. Έκανα και παλιά πίτσες, μακαρονάδες. Τα σταμάτησες αυτά, ε? Έτυχε να είμαι στην Αθήνα το 82 και ήμουνα στο Φανέρα Φιλαδέλφια. Τότε ήμουνα 22 χρονών. Είχαμε ένα μάγειρα Λευκαδίτη. Το μαγαζί αυτό το πήρε η Εμπορική Τράπεζα και το έκανε τράπεζα, φύγαμε όλοι από εκεί. Και αυτός ο μάγειρας μέσα, ο Λευκαδίτης, είχε ένα χώρο σαν το μαγαζί μου το μισό, μια αποθήκη πίσω και ήταν αρχή σεφ. Είχε δύο σεφ, δύο δευτέρες και τρεις. Αυτός τι έκανε, είχε μια αποθήκη. Έκανε την πρώτη ύλη, όλα τα εσάνς. Έλεγε στο αφεντικό, θέλω τυριά, αυτά. Δώσε μου και 30.000, γιατί πήρα αυτό και αυτό και αυτό. Τα εσάνς, όλα τα αρώματα, δεν τα δει στο αφεντικό να ξέρει τι παίρνει. Όταν μαθαίνει όμως ότι εγώ ανοίγω μαγαζί στη Σάμο, ήμασταν χρόνια μαζί στη δουλειά, έμενα στο γήπεδο της ΑΕΚ απέναντι και έμενα. Παντρεύτηκα στην Παναγίτσα, στον Ονικό απέναντι. Μου λέει, αφού πας κάτω, μου λέει, και όλα πηγαίνει δουλειά. Λέω, 6 το απόγευμα με 2 το βράδυ. Γαρσόνι Α, επάνω πατάρι, τραπεζαρία. Άντε, καλή συνέχεια. Και γυρίζει και μου λέει, από τις 5 η ώρα, θα έρχεσαι στο μαγαζί από την πίσω πόρτα, θα μου χτυπάς σύνδημα, θα ανοίγω το εργαστήριο, να σου μάθω 5 πράγματα για να τα πάρεις μαζί σου. Γιατί αν έκανε μαγαζί εδώ, δεν θα έρθουν. Ωραία. Πήγα μέσα, όλα καλά και ωραία, αλλά μετά ανακάλυψα ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι τα φαϊτά που μου μάθε, εδώ δεν πουλούνται, είναι πανάκριβα. Δεν γίνεται να κάνω εγώ το Νίτσελ, Χόφμαν, Τάμνας, Γιουβετσάκη που έκανα το μαγαζί. Το μαγαζί Στάμνα είχα ένα πίνινο, μοσχάρι, καρότο, αρακά, πατάτες, χρεοκοτή, κεφαλογραβιέρα, βαριά υλικά. Ακριβά. Τα έβαλα μια εποχή στο μαγαζί μου. Τους αρέσανε, αλλά δεν πληρωνόμουνα και αναγκάστηκα. Ναι, μεν τα ξέρω. Έκανα πίτσα εγώ εδώ πέρα, χειροκροτήθηκε μόνος μου. Τι να το κάνω, ότι είχα 400.000 το μήνα ρεύμα.
Με το φούρνο, ναι. Λοιπόν, τώρα, όταν είχε αυτό το φούρνο σήμερα. Μα τον έχω ακόμα μέσα. Θα πουλάει και στον εφρό σήμερα για να πληρώσει λογαριασμό. Ακριβώς. Καλό Πάσχα, δάσκαλε. Καλό Πάσχα, να είσαι καλά. Και το αποτέλεσμα είναι ότι σταμάτησα αυτά που ξέρω να κάνω και μου λέει: Τι δεν τα κάνεις, αφού ξέρεις. Ξέρω, αλλά ποιος θα πληρώνει να τα φάει. Από ό,τι βλέπω, Πάντζα Μαρία γράφει σουβλάκι πίτα, σουβλάκι καλαμάκια, γύρω πίτα, γύρω τα μερίδα. Πάνε. Αυτά τα κάνεις. Τα έχεις αυτά, ε. Τώρα το γύρω πεταξά. Κάνω χειροποίητο σουβλάκι. Έσφαζα παλιά και σφάζω και τώρα, αλλά λόγω πρόβλημα υγείας και λίγες και λοιπά. Ο χασάπης μου είναι ο Μανώλης, που είναι στη χώρα. Με αυτόν έχω συνεργασία με τον Μανώλη, που σφίλε και τον κύριο τον Γιάννη. Το αποτέλεσμα είναι ότι παίρνω είναι πράγματα, δηλαδή στείλω μου ένα ολόκληρο αρνί. 20 ευρώ κόβω. Ποτέ δεν πήρα κομμένο κρέας. Το κόβεις εσύ, το φτιάχνεις εσύ, ε. Και κάνω χειροποίητο σουβλάκι. Δες έχω μια ψυχαρία με δύο ατέρμονες, παίρνει 4 αρνιά επάνω. Μέσα το σουβλάκι, αν το ψήσω, δεν πιάνει. Έχω μια ψυχαρία αυτή εδώ, αυτονάγκη. Είναι για μου την έκανε ο Χρήστος, μου την έκανε αυτή εδώ πέρα, εδώ έξω. Κόβω τα κρέατα, τα πιλωτιάζω επί τόπο, σκάλα και ψήσιμο. Μου λες 10 σουβλάκια. Σε πόση ώρα βάγια, λέω μισή και πάνω. Γιατί αργείς. Λες να δεις, εγώ το κόβω, όπως είναι, μπαίνει επάνω, ψήνεται. Άμα βιάζεσαι, πάρε μου τηλέφωνο και πες μου 10 η ώρα, 10 σουβλάκια. Από ούτε 10 παρά 10 και μου λέει 10 τα δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ούτε πρέπει να κάνω προκάτω να τα ψήνω και αυτά. Κοιτάξτε να δεις, την άνοιξα καταρχήν αυτή τη στιγμή. Το 1984 που ήμουν στο Φανάρι στη Φιλαδέλφεια, το κτίριο μας το πήρε η Εμπορική Τράπεζα. Μας πετάξαν όλους έξω. Πήγω κέντρο κάτω, πήγα και στην Κρήτη του Λεωφόρου Κνωστού και δούλευα με τον Στράτο Βασίλη. Και το 84, 24 Δεκεμβρίου, παραμονή στις Ιγένων, πέθανε ο Βουδούρης, ο Γιώργος που είχε το μαγαζί αυτό εγγυασμένο. Μου λέει ο Πεθερός μου το μαγαζί που είχε μόνο φαντάζομαι 77 εγώ, δουλειά. Θες να το νοικιάσεις. Ήρθα εδώ το μαγαζί, το κανόνισα και το 86 κατευθείαν το άνοιξα 5 Μαΐου. Έτσι το παρέμεινα εδώ. Είχε πολύ δουλειά το μαγαζί αυτό εδώ πέρα. Είχε δουλειά. Έχω συνεργαστεί με όλα τα γραφεία τη Σάμου. Με τσόκο, Κασμιλή, Τούι. Ο πύργος είναι και περατσάδα από εδώ. Σταματάει ο κόσμος. Όμως είχα συνέχεια την εβδομάδα 500 άτομα γιορτή με μέλη. Τώρα έχει σπάσει πιάτσα. Εδώ δεν υπάρχει. Τα λεωφορεία μικρύνανε. Δεν έχει πέρασμα. Έχω 35 χρόνια διαχρονική πελάτες, οι οποίοι κάθε χρόνο αν θα έρθουν στη Σάμο, ίσως και μετά που ήρθε προχθές μια ξεναγός, Ολλανδέζα, μου φώνει στο μαγαζί μου Πούλμαν 3-4 χρόνια, ήρθε μετά από 22 χρόνια να με βρει και εδώ πέρα. Ρε Σιβά, για να σου πω κάτι, εγώ πρώτη φορά σε βλέπω, δεν έχω περάσει χιλιάδες φορές από εδώ, πάντα έβλεπα κόσμο, αλλά ξέρεις, ο κάθε άνθρωπος πάει σε διαφορετικό μαγαζί, αλλά κερδίζεις τον άλλον στο δευτερόλεπτο. Δηλαδή με κέρδισες εμένα. Είμαι επαγγελματίας. Ποτέ επιχειρηματίας. Οι δύο γλύξεις είναι μαυροκόκκινα. Αυτό δεν το έχω ξάκουσει. Για κάνε το Λιάννα. Λιάννα. Ένα ωτάκι στον κύριο Γιώργο. Η ερώτηση είναι κλειδί. Δεν είπες το καλό. Ότι Άγιες Πάσο. Πάσο πάει, Βάγια έφυγε. Αυτό φώναζα συνέχεια. Τα βάζανε Πάσο. Κόλα έξω. Ο κύριος από εκεί γελάει. Τον κύριο απέναντι. Εγώ έπρεπε να στο θυμίσω. Για πες τώρα. Είσαι, πώς το πες είσαι. Η ερώτηση είναι εξής. Έχω παραμείνει σταθερά
έχω, παρότι την κρίση που έχουμε, έχω την πειρατεία που έχω, γιατί έχω παραμείνει επαγγελματίας. Ποτέ δεν έχω γίνει επιχειρηματίας. Γιατί ο επιχειρηματίας έχει ένα πρόβλημα. Είναι αποδημοτικό πουλί. Τα βουτάει και φεύγει. Ναι. Εγώ όμως, 38 χρόνια είμαι αυτός που είμαι εδώ πέρα. Μες στον πύργο, όνομα Βάιος, δεν υπάρχει πουθενά μες στον πύργο. Μόνο ο Βάγιας ο Σκούρας που είναι έτσι από την Άπολη στο μαγαζί, στο βαθύ. Α, Βάιος είναι και αυτός. Βάιος. Βάιος. Ποπή, Βάιος, το ούτω. Ερώτησα με τι θέλεις. Σου απάντησα. Νομίζω ότι με κάλυψες, να μην το κάνουμε large, να έχουμε... Έχω ερωτήσεις να σας κάνω. Αλλά θέλω τα υπόλοιπα να στα κάνω όταν θα σφέρω το κρέας, να τα κάνουμε σουβλάκι. Δεν θα μου φέρεις τίποτα. Κρέας παίρνω εγώ, γιατί καταρχήν για να πάρεις κρέας για σουβλάκια δεν ξέρεις τι μέρος θα πάρεις. Θα πάω στο Μανώλη το Χασάπ και θα του πω... Α, μου πει ο Βαγιάς. Θα πω θέλω ένα κιλό κρέας από αυτό που παίρνει ο Βαγιάς. Όχι αγόρι μου, το κάνεις λάθος. Μην ξέρεις σαν επαγγελματία, εγώ παρακαλώ το πίσω εγώ. Θέλω να το βγάλουμε και στη φορά τη κρέα να παίρνω. Όχι. Δεν χρειάζεται να πούμε όλα. Εσύ δεν χρειάζεται να φέρεις κρέας εδώ. Α, μπράβο, τέλος. Α, η σύζυγος εδώ μου φέρνει και το μεζεδάκι. Η σύζυγος νομίζω ότι είναι λίγο ντροπαλή, λίγο. Όχι, όχι, απλά είμαστε. Μάθουμε το μαγαζί. Πω, πω, πω. Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Πολυτελείας ο μεζές, πολυτελείας. Λοιπόν, Βαγιά, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ που άνοιξες την καρδιά. Εγώ ευχαριστώ. Θα το κλείσουμε τώρα κάπου εδώ το βιντεάκι. Κλείσω, το κλείσουμε, το κλείσουμε. Λοιπόν φίλοι μου, δούμε να σε ευχαριστήσω, χάρηκα, χάρηκα. Χάρηκα πάρα πολύ. Καρδιάς, βλέπουμε το χέρι της καρδιάς. Εμείς θα συνεχίσουμε εδώ με την όμορφη παρέα. Έχει και άλλα άτομα εδώ γύρω γύρω που θα πούμε τα δικά μας εδώ, γιατί δεν λέγονται όλα. Όχι. Okay. Κάποια λέγονται, κάποια δεν λέγονται. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που κάτσατε μέχρι το τέλος και τα λέμε σε επόμενο βιντεάκι, φίλοι μου. Ευχαριστώ πολύ, Αρήνα.